Θα ξεκινήσουμε με καλεσμένο από τον χώρο της ζωγραφικής και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που την έχουμε μαζί μας σήμερα. Μιλάω για την κυρία Φωτεινή Χαμηδιελή. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα, παρά το πιεστικό πρόγραμμα που έχεις. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ, πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι στα Γιάννενα. Για μία ακόμα φορά στα Γιάννενα, θα τα πούμε. Θα συζητήσουμε φυσικά για την χρονογραμμή, την έκθεση ζωγραφικής που εγκαινιάζεται αύριο, 5η, 12 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στον τεχνοχώρο, Ζυγκομάλη 16 θυμίζω. Μία πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα έκθεση, για την οποία πραγματικά θέλω να μάθω κι εγώ αρκετά πράγματα, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Γιατί χρονογραμμή λοιπόν, τι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση? Παλιότερα μου άρεσε να δουλεύω και είχα μια αρκετά μεγάλη σειρά έργων όπου χρησιμοποιώ δύο διαφορετικά τελάρα συνδεδεμένα για να αποτελέσουν ένα έργο, με το σκεπτικό ότι να προσπαθώ να σκέφτομαι ότι αυτά τα δύο κομμάτια είναι ανεξάρτητα αλλά και αποτελούν ένα σύνολο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η σειρά, όπου έτυχε να έχω τελάρα, έτυχε, του ίδιου μεγέθους, και ξεκίνησα με το πρώτο και σκέφτηκα ότι ναι, με θέλω να το συνδέσω με το δεύτερο, αλλά να μην είναι κολλημένα, αλλά να συνδέονται αισθητικά. Και χρησιμοποίησα σαν βάση το ροζ χρώμα στην αρχή, αυτό που υπάρχει στο φόντο, θα τα δείτε τα έργα. Και επίσης κράτησα τη γραμμή εδάφους έτσι ώστε να κυλάει το ένα έργο μέχρι το άλλο. Αυτό ξεκίνησε και το ένα έργο γεννούσε το άλλο χωρίς καμία προσπάθεια. Έβγαινε σαν μία ανάσα. Και δηλαδή δεν προλάβαινα να το κάνω αυτό το πράγμα, για να πω την αλήθεια. Και δημιουργήθηκε αυτή η σειρά και ξαφνικά τα κοιτάω και λέω, τα είχα στο πάτωμα ότι αυτά μοιάζουν μία timeline. Στο μυαλό μου πήγε πρώτα αυτή η λέξη. Δηλαδή μία χρονογραμμή, ότι υπάρχει μία εξέλιξη μέσα στο χρόνο και αποτελούνται από αναμνήσεις, από στοιχεία, σύμβολα που χρησιμοποιώ αρκετά συχνά στη δουλειά μου. Και τέλος πάντων έφτασαν αυτά τα έργα γύρω στα 12. Δημιούργησαν την ζώνη αυτή σε μία ζωφόρο. Μου άρεσε αυτή η ιδέα της ζωφόρου. Και από εκεί και πέρα ήθελα να συνεχίσω και με έναν άλλο τρόπο, γιατί αυτό θα ήταν υπερβολή να συνεχίζεις γραμμικά τόσο πολύ. Και σκέφτηκα τι στοιχεία χρησιμοποίησα σε αυτά τα πρώτα έργα. Και με αυτή την ιδέα, με τα ίδια στοιχεία και αισθητικά αλλά και συμβολικά, δούλεψα και με τα άλλα. Και αν δεν κάνω λάθος, συνολικά έχουμε 40 έργα στη συγκεκριμένη έκθεση. Όπως είπα, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε δουλειά σου, Φωτεινή, στα Γιάννενα. Θα ήθελα να μου πεις έτσι τη σκέψη σου τώρα που είμαστε και στο κατόφλι των εγγενείων. Πώς έχεις δει το γενιώτικο κοινό με τις εκθέσεις? Καταρχήν, πρώτη φορά νομίζω το 1995 ήμουνα στα Γιάννενα μαζί με το Σύλλογο Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος και δείξαμε σε το σπίτι πολιτισμού, το λέω, λάθος το λέω. Με πιάνεις αδιάβαση αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ το χώρο, ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό κτίριο. Και δείξαμε εκεί τα έργα μας και μετά από κάποια χρόνια έγινε σύνδεση με τα παιδιά στο τεχνοχώρο. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ γόνιμη συνεργασία τα τελευταία χρόνια που δουλεύουμε μαζί. Πρόπερση, ο Ηλίας ο Σπυριούνης διοργάνωσε ένα συνέδριο με διάφορους ζωγράφους, ήμασταν 5-6 ζωγράφοι και δουλέψαμε μαζί σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στους κήπους, τέλος πάντων, πάνω στο χωριό, και δημιουργήσαμε έργα. Και από εκεί και πέρα έχω δουλειά μου εδώ και στην καλερί και τη δείχνω. Για να πω τώρα την αλήθεια, το κοινό της επαρχίας, γιατί επαρχία είμαστε εδώ, νομίζω ότι είναι πιο, α το πω καθαρό, πιο αγνό ενδεχομένως. Πιο αγνό, ναι, γιατί το ενδιαφέρον τους είναι, πηγάζει από την καρδιά περισσότερο. Εγώ αυτό αισθάνομαι, όχι μόνο στα Γιάννενα, γενικά όταν έχω δείξει σε μικρότερες πόλεις, άλλη αντιμετώπιση, είναι πιο αυθόρμητοι άνθρωποι. Επειδή από ό,τι ξέρω έχετε πάρα πολλές ατομικές εκθέσεις και ομαδικές, έτσι, και συμμετοχή σε ομαδικές, υπάρχει κάποια έκθεση που ξεχωρίζει, ή ας πούμε η συγκεκριμένη έκθεση μπορεί να ξεχωρίσει από προηγούμενες? Δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι. Για μένα κάθε έκθεση είναι κάτι που με βοηθάει να δω τη δουλειά μου σαν σύνολο εκείνης της περίοδου και πώς θα προχωρήσω από εκεί και πέρα. Δεν θα ήθελα να... δεν μπορέσω να ξεχωρίζω κάτι. Είναι κάτι που με βοηθάει να πάω παραπέρα. Νομίζω γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εκθέσεις
όχι μόνο για να δείχνουμε τη δουλειά μας στο κοινό, αλλά να τη δούμε κι εμείς. Mm-hmm. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω λίγο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόληση με τη ζωγραφική. Είναι μια ερώτηση που πάντα την κάνω έτσι, εδώ και σε ζωγράφους και σε ηθοποιούς, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Πάρα πολύ μικρή. Πάρα mm-hmm. πολύ μικρή. Από την ηλικία των 12 χρόνων. Εκείνη την περίοδο πήγαμε στην Αμερική, σαν μεταναστεύσαμε στην Αμερική. Γλώσσα δεν ήξερα. Ήξερα ελάχιστα αγγλικά. Και στο σχολείο αυτό που με έσωσε ήταν η δάσκαλη των καλλιτεχνικών. Μίστερ mm-hmm. Λάμπερτ ήταν ο πρώτος δάσκαλος και εκεί άρχισα να νιώθω ότι κάτι κάνω. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να εκφραστεί. Mm-hmm. Οπότε αυτό αντιστάθμισε λίγο αυτές τις αδυναμίες της γλώσσας, ας πούμε, και βοήθησε πάρα πολύ στην προσαρμογή μου. Νομίζω ότι το πάθος άρχισε πάρα πολύ νωρίς για τη ζωγραφική και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε και το κατάλληλο περιβάλλον, mm-hmm. το οποίο με στήριξε πάρα πολύ. Δηλαδή, μέσα στο σχολείο μου, δάσκαλοι που αφιερώθηκαν, όχι μόνο σε μένα, γιατί ήταν αυτά τα μαθήματα τέχνης, mm-hmm. Με καταπληκτικές υποδομές, υπέροχες αίθουσες, παροχή όλων των υλικών. Και τα λέω αυτά σε αντίθεση με αυτό που ζω εγώ τώρα, γιατί είμαι δασκάλα, είμαι καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Είναι παιδάκια τώρα πλέον, κατά τη διάρκεια της κρίσης, που πολλά παιδάκια δεν μπορούν να αγοράσουν υλικά και φροντίζει ο σύλλογος διδασκόντων, γονέων, mm-hmm. να αγοράσουν υλικά για τα παιδιά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω να το συζητήσουμε. Εγώ να πω ότι παράλληλα βλέπουμε ήδη κάποια από τα έργα. Εμένα προσωπικά το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ έτσι αυτός ο συνδυασμός των χρωμάτων. Και από ό,τι ξέρω, γενικώς στα έργα που έχω δει εγώ τουλάχιστον, κυριαρχούν έτσι οι γυναικείες μορφές. Δεν ξέρω αυτό πώς ακριβώς έφτασε να γίνεται, αλλά η γυναίκα είναι το σημείο ενδιαφέροντος μου, ας πούμε. Ίσως γιατί πάντα είχα μοντέλο την αδερφή μου, η οποία καθόταν πάρα πολλές ώρες. Στην αρχή, πριν ξεκινήσει, χρειάζεται να μάθεις, να εκπαιδευτείς, ας πούμε. Οπότε το μοντέλο μου ήταν αυτή η γυναικεία μορφή και μάλλον βρίσκω αρκετά στη γυναίκα, στον ψυχισμό της. Είναι ένας τρόπος να μιλήσω για, όχι μόνο για μένα, για όλες τις γυναίκες. Mm-hmm. Και για το ίσως πώς αισθάνονται. Αλλά δεν θέλω να πω ότι αυτό δεν το κάνω συνειδητά. Αυτό είναι μια ανάγκη. Αν αρχίσεις να το κάνεις πολύ συνειδητά και στοχευμένα, αρχίζει και γίνεται ψεύτικο. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Θέλω να την κρατήσω. Γιατί πολλοί εδώ ζωγράφοι που έχουμε φιλοξενήσει μου έχουν πει ότι είναι μια ανάγκη ζωγραφική και είναι ένα μικρόβιο το οποίο ή το έχεις ή το κολλάς και δεν σου φεύγει μετά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Να το πω αλλιώς. Παιδιά, ας πούμε, στο σχολείο, αν λένε θέλουμε να συνεχίσουμε στη σχολή καλών τεχνών και αυτό που εγώ έχω σαν κριτήριο, θες να ζωγραφίζεις κάθε μέρα. Το έχει ανάγκη το χέρι σου, το σώμα σου, πώς αναπνέεις και έχεις ανάγκη να αναπνοεί. Αν το έχεις ανάγκη με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. ναι, συνεχίζει τη ζωγραφική, τέλος πάντων πας προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι μέρος της ζωή σου, τη καθημερινότητά σου, τη ύπαρξή σου. Mm-hmm. Αλλιώς δεν νομίζω ότι λειτουργεί. Mm-hmm. Τελικά η ζωγραφική μαθαίνεται ή είναι κάτι που απαιτεί ταλέντο? Μέχρι σε ένα σημείο. Μπορείς να διδάξεις 5 βασικές αρχές, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα κανονικά για να γίνει τέχνη, θα δίνεις όλη μια κλωτσιά και αρχίζεις από την αρχή. Mm-hmm. Το ταλέντο ναι, αλλά χωρίς να καθίσεις να δουλέψεις. Και νομίζω ότι για κάθε πράγμα που κάνεις στη ζωή σου, αν δεν δουλέψεις, όσο ταλέντο και να έχεις, mm-hmm. δεν θα σε βοηθήσει. Mm-hmm. Δουλειά, δουλειά. Και επειδή είπαμε ότι είσαι και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, νομίζω είσαι η πλέον κατάλληλη για να μου απαντήσεις το ερώτημα που το θέτω κάθε φορά ναι. σε σχέση με την έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας που ακούμε ότι έχουμε σαν χώρα. Είναι αλήθεια ότι στο ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου δεν. Mm-hmm. Βλέπουμε τα καλλιτεχνικά σε πολύ περίοπτη θέση. Mm-hmm. Γενικώς όμως οι Έλληνες έχουμε εν τέλει καλλιτεχνική παιδεία, μας λείπει, έχουμε, δεν έχουμε, μας λείπει, τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν θα ήθελα να πω ότι μας λείπει, γιατί είναι πολύ αρνητικό και άσχημο. απλά θα μπορούσε να καλλιεργηθεί περισσότερο. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε ένα σχολείο με τα παιδάκια που είναι τόσο πιεσμένα, οι γονείς να είναι πιεσμένοι, να έχουν ένα αποτέλεσμα κτλ., ότι πολλοί δεν δίνουν τόσο πολύ σημασία σε αυτό το μάθημα. Ούτε στη μουσική, ούτε στο χορό κτλ.
θα μπορούσαμε να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Αλλά νομίζω έστω και με αυτή τη μία ώρα, αν ο δάσκαλος θέλει, μπορεί να το κάνει και να τραβήξει τα παιδιά και τους γονείς να τους πείσει ότι κοίτα, αυτό αξίζει τον κόπο να το πάθει το παιδί σου. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις έστω και με το λίγο χρόνο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί των καλλιτεχνικών καλά. Mm-hmm. Οι μαθητές ή εκάστοτε που έχεις, τι σου λένε, κάνουν κάποια κριτική, έτσι, ξέρουν φαντάζομαι για την πορεία σου, για τα έργα σου κτλ. Ποιες είναι έτσι οι αντιδράσεις τους? Δεν θέλω να ανακατεύω τη δουλειά μου, τη ζωγραφική, με τη δουλειά μου του σχολείου. Όταν έχω κάνει εκθέσεις μέσα στη Βέρεια, έρχονται παιδιά και βλέπουνε. Mm-hmm. Αλλά δεν τολμούν, να πω την αλήθεια, να μιλήσουν πάρα πολύ. Αλλά έχω μαθητές που πήγαν στη Σχολή Καλών Τεχνών και με αυτούς έχουμε κάνει καλές συζητήσεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μιλάμε πια σαν ζωγράφοι πάνω στην δουλειά μας. Αλλά τα παιδάκια ενδιαφέρονται, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί χαίρονται που έχουν μια δασκάλα που ζωγραφίζει. Mm-hmm. Αλλά μέχρι εκεί. Mm-hmm. Γενικότερα αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, κυρίως επαγγελματικά μιλάω, αλλά και έτσι σαν ενασχόληση, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα από το ζωγραφείο. Επαγγελματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί μιλάω με κόσμο. Σωστά. Σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά αν είναι κάτι που θέλεις, θα βρεις τρόπους να το υποστηρίξεις. Mm-hmm. Αν αξίζει τον κόπο για να είσαι ψυχικά ήρεμος και γεμάτος, γιατί να μην το κάνεις? Mm-hmm. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Και τέλος πάντων μπορείς να βρεις τρόπους για να επιβιώσεις. Mm-hmm. Κάνεις και κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν ακούμε πολλούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς που είναι σερβιτόρ για μια μεγάλη περίοδο ή κάνουν οτιδήποτε άλλο μέχρι να φτάσουν εκεί που θέλουν. Ισχύει. Αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάποιος το έχει πει. Δεν υπάρχει ηθοποιός που δεν έχει περάσει το σερβιτόρ ηλίκη, έτσι. Να επιστρέψω λίγο στα της έκθεσης. Να θυμίσω, έχουμε τα εγγένεια αύριο στις 8 το βράδυ στον Τεχνοχώρο, Ζυγομάλη 16. Οι ώρες λειτουργίας, να τις πούμε μία, είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 9.30 με 2.30 το πρωί και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι 9.30, 2.30 το πρωί και 5.30, 9.30 το απόγευμα. Θα ήθελα λίγο, Φωτεινή, τη σκέψη σου, διότι δεν ξέρω αν ο κόσμος που έρχεται στις εκθέσεις σου σε ρωτάει κάτι, υπάρχει κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή κάποιος να δει ένα πίνακα και να έρθει να κάνει μια ερώτηση που αυτό που με σοκάρει. Ναι. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί δεν το περίμενα, ούτε το ήταν στόχος μου. Πάρα πολύ συχνά γυναίκες, εμένα με ζωγράφισες και εμένα μιλάς. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Τέλος πάντων κάνω κάποια σχόλια από αυτά που λαμβάνω από το περιβάλλον μου. Mm-hmm. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι κάποιος μπορεί να συναισθανθεί, να νιώσει ότι συναισθάνομαι εγώ μαζί του. Mm-hmm. Αυτό. Είναι εύκολο έτσι για κάποιον να έρθει σε μία έκθεση και να καταλάβει ορισμένα πράγματα, γιατί από όσο γνωρίζω υπάρχουν διαφορετικές τεχνοτροπίες, υπάρχουν κάποιες τεχνικές, κάποια κομμάτια τα οποία φαντάζομαι ότι ένας μη γνώστης δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα. Αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις κάτι, είναι τόσο εύκολο να ανοίξεις το κομπιούτερ και να πάρεις ό,τι πληροφορία θέλεις. Από εκεί και πέρα, με το να πας σε μία έκθεση, δεν πρόκειται να καταλάβεις πολλά πράγματα, αν η πρώτη σου έκθεση. Αλλά μία γκαλερί, ένα μουσείο, είναι πάρα πολύ όμορφη χώρη. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μια ιδιαίτερη άβρα, με τον υπέροχο φωτισμό, που είναι ανοιχτή χώρη, μπορείς να καθίσεις και να ηρεμήσεις και να δεις όμορφα πράγματα ή και άσχημα πράγματα, δεν έχει σημασία, αλλά να δεις, να επικεντρωθείς επάνω σε αυτό που βλέπεις. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί, ας πούμε, στην γκαλερί που μπορούν να καθίσουν και να σου μιλήσουν. Οπότε μαθαίνεις σιγά-σιγά, σταδιακά, προσαρμόζεσαι. Mm-hmm. Αν θέλεις, θα αρχίσεις να μαθαίνεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις τα κινήματα και τι έγινε εκείνη την περίοδο ή την άλλη περίοδο. Καλά είναι να τα ξέρεις και αυτά. Αλλά να αρχίσεις να κοιτάς, να μάθεις να κοιτάς και να αρχίσεις να αναρωτιέσαι μόνος σου και θα βρεις τον δρόμο. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο εκάστοτε ζωγράφος προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα μέσα από τους πίνακές του? Εμένα δεν μου αρέσει αυτό, η ιδέα το να δώσω ένα μήνυμα. Εγώ κάνω αυτό που θέλω. Πρώτο επίπεδο είναι το εικαστικό, το αισθητικό επίπεδο για μένα.
Από εκεί και πέρα το μήνυμα είναι κάτι άλλο που δεν θέλω και να το σκέφτομαι και πάρα πολύ, να το κάνω πάρα πολύ συνειδητοποιημένα, πολύ στοχευμένα, γιατί δεν θέλω. Δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα. Το μήνυμα είναι κάτι άλλο. Ας βγει από μόνο του, ας γίνει μόνο του. Είναι και κάτι υποκειμενικό νομίζω, έτσι, γιατί ο καθένας βλέπει ένα πίνακα και το ερμηνεύει διαφορετικά. Με βάση ερμηνεύει, ναι, ερμηνεύει διαφορετικά. Οπότε ο καθένας μπορεί να διαβάσει ό,τι ιστορία θέλει. Επειδή πήραμε μια ιδέα και από κάποια έργα σου, βέβαια είναι πάρα πολλά, εντάξει, δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Έχεις επηρεαστεί από κάπου, είναι ας πούμε κάποιος ζωγράφος που σου αρέσει περισσότερο, που. Αυτές οι επιρροές ήταν αρχικά στην περίοδο της σπουδής, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Σεζάν, γιατί έχει αυτό το καταπληκτικό χρώμα που αυτός μόνο με μία μικρή γκάμα χρωμάτων, ας πούμε συχνά με το κόκκινο και το πράσινο, δημιουργεί πια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων αναμειγνύοντας αυτά τα δύο αντίθετα χρώματα. Αλλά και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που είναι αφηρημένη η πινελιά του και πεταγμένη πάνω στο τελάρο για εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Από εκεί και πέρα, καθώς τελείωσα εγώ τη σχολή μου στην Αμερική και ήταν επιρροές πολύ δυνατές του αμερικάνικου εξπρεσιονισμού, μ' άρεσε πάρα πολύ και κοιτούσα πολύ τη δουλειά του De Kooning, Wilhelm De Kooning. Πολύ μου αρέσει ο Richard Dibbenkorn. Έχει μεγάλες πλακάτες επιφάνειες με πολύ ωραίο καθαρό χρώμα, ο οποίος με τη σειρά του έχει επηρεαστεί από το Ματίς και ο Ματίς είναι ένας άλλος που αγαπώ πάρα πολύ λόγω του χρώματός του. Οπότε αυτές ήταν αρχικά οι επιρροές. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα βλέπεις τόσο πολλά πράγματα και είτε επηρεάζεσαι συνειδητά είτε όχι. Σωστά. Νομίζω η έμπνευση, αν και εσύ μπορείς να μας το πεις καλύτερα, μπορεί να αντιληφθεί από το οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Από και εκεί που δεν το περιμένεις πολλές φορές βγαίνουν πράγματα. Ας πούμε, έρχεται μια εικόνα. Εντάξει, τη δέχεσαι, λες, είναι καλή, μου αρέσει. Α, αυτό, ναι, θέλω να το δουλέψω, θέλω να το πάω παραπέρα. Οπότε το προχωράς. Λοιπόν, όμως δεν μπορώ να μην δεν ρωτήσω. Ξέρω ότι η έκθεση είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στον Τεχνοχώρο. Η συνέχεια τι θέλει, έτσι, θα υπάρξουν κάποιες άλλες εκθέσεις, ετοιμάζεις κάτι. Παράλληλα, τώρα αυτό το περίοδο είναι μια μεγάλη έκθεση ακουαρέλας που γίνεται στη Ρώμη. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχω σε πολλές τέτοιες εκθέσεις στο εξωτερικό. Θα είναι στη Ρώμη. Τώρα είναι ένα έργο στην Πορτογαλία. Σε λίγο ένας συνάδελφος από Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος ο Πολίτης, διοργανώνει μια εξαιρετική έκθεση στη Θεσσαλονίκη με ό,τι καλύτερο στην ακουαρέλα, στην υδατογραφία δηλαδή, που υπάρχει στον κόσμο, θα έρθουν εξαιρετικά έργα. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή έκθεση, όπως και η προηγούμενη που είχε κάνει. Από εκεί και πέρα, νομίζω την άνοιξη τον Απρίλιο θα έχω κάποιο έργο-έργα στο Delft, στην Ολλανδία. Θα έχω μια άλλη ακόμη τομική έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέρειας. Και συνέχεια προκύπτουν πράγματα που βλέπουμε πώς πηγαίνουν. Αυτό. Τέλει. Υπάρχει κίνηση, εγώ υπάρχει, θα υπάρχει πω. Δραστηριότητα. Και να καταχρηστώ λίγο το χρόνο, γιατί είναι μια ερώτηση που νομίζω αξίζει να τη ρωτήσω και να το συζητήσουμε. Οι Έλληνες καλλιτέχνες και ζωγράφοι έχουν να ζηλέψουν τίποτα όχι από το εξωτερικό? Όχι. Γιατί είναι μια συζήτηση που ακούω και περιτριγυρίζεται πολλές φορές. Γιατί έχουμε μια ξενομανία, η αλήθεια είναι. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι είναι τόσο καλοί που θα μπορούσαν να σταθούν τόσο πολύ άνετα και απλά είναι ιδιαίτερη λόγω και της χώρας και λόγω των βιωμάτων και λόγω της κουλτούρας και του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι αυτό το ιδιαίτερο, αν μπορούσαμε. Παλιά το λέγανε ελληνικότητα, δεν μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη. Το ταπεραμέντο, Ναι. Αυτό που υπάρχει και το έχουν εδώ πάρα πολλοί νέα άτομα, δεν υπάρχει έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε ή να προσαρμοστούμε στα κινήματα ή στις τάσεις του εξωτερικού. Και είναι πολλά νέα παιδιά που κάνουν καλή δουλειά και προχωράει η δουλειά τους έξω. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κουράσω περαιτέρω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει η προετοιμασία της έκθεσης, υπάρχουν όλα αυτά. Νομίζω όλοι μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σου, Φωτεινή, κάποια από αυτές τις μέρες, έτσι, στον Τεχνοχώρο. Θυμίζω αύριο είναι τα εγκαίνια, στις 8 το βράδυ, έτσι. 5η 12 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην Γκαλερί Τεχνοχώρο, Ζυγομάλη 16. Περίπου 40 έργα περιλαμβάνει η έκθεση με τίτλο Χρονογραμμή και θα είναι μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η διάρκειά της.
Και θυμίζω το ωράριο λειτουργίας. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο είναι μόνο πρωί 9.30-2.30. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή είναι 9.30-2.30 και 5.30-9.30 το βράδυ. Λοιπόν, Φωτεινή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Πολύ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ. Η συζήτηση δεν τελειώνει. Όχι. Έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Είπαμε, τα Γιάννενα είναι αγαπημένη πόλη, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι τόσο ωραία ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ξαναέρθω. Τέλεια. Ευχαριστώ. Σε περιμένουμε λοιπόν με ακόμα περισσότερα.